Πάμε στο τηλέφωνο τώρα. Ναι, θα μιλήσουμε με τον Άκη Πούρο από το φορέα ισότιμης κατανομής Βαρών. Υπήρχε ένα δημοσίευμα τη Δευτέρα στη Χαραυγή με δηλώσεις του κυρίου Παύλου Ιωάννου, του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, ο οποίος δήλωνε ότι υπάρχουν υπερχρεώσεις μέχρι και 50.000 ευρώ σε κοινά στεγαστικά και πρόκειται για μία ρήτρα που αναφέρεται στο επιτόκιο το οποίο επιβαρύνεται ένα δάνειο και αφορά και το φορέα ισότιμης κατανομής Βαρών. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Άκη Πούρο να μας πει τη θέση του φορέα. Κύριε Πούρο, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πούρο. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται, υπάρχει λανθασμένη ρήτρα που προκαλεί υπερχρεώσεις στα στεγαστικά και αφορούν και τον φορέα και κατά επέκταση τον κόσμο που επιβαρύνεται. Το θέμα δημιουργήθηκε ως εξής. Τα στεγαστικά δάνεια, όπως ανέφερε τώρα συνέντευξη της Χαραυγής ο κ. Παύλος Ιωάννου. Υπήρχαν υπερχρεώσεις δανείων, τα οποία έγιναν από το 2006 μέχρι το 2009. Ναι. Πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Το συνολικό επιτόκιο τότε αποτελείται από το βασικό επιτόκιο και το περιθώριο. Ναι. Το βασικό επιτόκιο εκαθορίστηκε ως το ελάχιστο επιτόκιο, το οποίο εκαθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όταν άρχισε η μείωση αυτού του επιτοκίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ακολούθησαν αυτή την μείωση. Έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπερχρεώσεις. Και τούτον είχε σαν αποτέλεσμα να γίνεται λαθασμένος υπολογισμός του επιτοκίου και όπως έχετε πει και εσείς, μπορεί να υπάρχουν υπερχρεώσεις μέχρι και 50.000 ευρώ για δάνεια ύψους 200.000 ευρώ. Ναι. Εμείς σαν κεντρικός φορέας ότι είναι κατανομής Βαρών, τι έκαναμε? Αμέσως είχαμε επαφή με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, με την Ελεκτική Υπηρεσία και με τα δύο ιδρύματα τα χρηματοπιστωτικά, τα οποία συνεργαζόμαστε, τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα μας ανέφεραν ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με τα δάνεια τα στεγαστικά τα οποία εξχορηγείται ο φορέας. Όσον αφορά τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έχουμε πρόθεση άμεση να διορθωθούν όσα λάθη έγιναν, τα οποία φτάνει να τα βρούμε. Γι' αυτό αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολή στην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, ούτως ώστε να γίνει έλεγχος στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία υπάγονται σε αυτήν, για να επιστραφεί στο κεντρικό φορέα η διαφορά του τόκου, γιατί έχουν πάρει και από το κράτος περισσότερα αυτό χρήματα. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι χρηματοδοτείται ο φορέας από το κράτος, από τους φορολογούμενους. Με αυτή τη ρήτρα, πέραν ότι πληρώνει περισσότερα ο δανειολήπτης, πληρώνει και το κράτος, ο φορολογούμενος. Και το κράτος. Ναι. Άρα και μετά μάλιστα, τη διόρθωση του λάθους, τι θα γίνει δηλαδή, τι θα γίνει με αυτό το λεφτά? Εμείς θα ζητήσουμε τα χρήματα πίσω, ναι, μαζί με τον ανάλογο τόκο. Τόκο, ναι. Και θα επιστραφούν στους... Υπάρχει σκέψη, ναι, θα κάνουμε εμείς και εμείς έλεγχο σε όλα τα στεγαστικά δάνεια έχουν επιχορηγηθεί από το φορέα και εγκριθεί από το 2006 μέχρι το 2009. Ναι. Και υπάρχει, μάλλον θα στείλουμε επιστολή στα μέλη μας αυτά. Ναι, όσα... Τα οποία έχουν κάνει αιτήσεις. Οι δανειολήπτες οι οποίοι έχουν δάνεια που έγιναν μεταξύ 2006-2009 και θέλουν πληροφορίες, θέλουν να δουν τι γίνεται με το δάνειό τους, να απευθυνθούν στο φορέα? Όχι, πρέπει να απευθυνθούν στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο έκαναν το δάνειο. Μάλιστα. Εμείς δεν ξέρουμε, ναι, τη συμφωνία που έκαμε, τη συμφωνία που έγινε μεταξύ του δανειολήπτη και της τράπεζας. Ουσιαστικά ο φορέας έρχεται και χρηματοδοτεί τους τόκους των δανείων. Επιδοτούμε το επιτόκιο. Επιδοτούμε το επιτόκιο μέχρι 3,5%. Αυτά τα λεφτά που θα επιστραφούν, προσωπικά δεν έχω καταλάβει τι θα γίνουν. Αυτά τα λεφτά θα επιστραφούν στον φορέα. Θα τα επιστρέψουν στο κράτος. Θα τα επιστρέψουν στο κράτος. Βεβαίως. Καλά, αν επιβαρύνθηκαν οι δανειολήπτες. Τότε οι δανειολήπτες υπάρχει διαδικασία, ναι, που λέει πώς θα διεκδικήσουν τα χρήματα τους. Από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, μάλιστα. Μάλιστα. Ουσιαστικά, εγώ πήρα δάνειο από το ΤΑΔΕ χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ένα συνεργατικό τέλος πάντων από που το πήρα. Και έρχεται ο φορέας, επειδή είμαι δικαιούχος και χρηματοδοτεί το επιτόκιο μου. 3,5%. Μάλιστα, το επιτόκιο μου. Το εγώ, επιτόκιο. Αν έχω πρόβλημα, για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, πάω στο ΤΑΔΕ χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα. Και θέλω να εξετάσω, να δω αν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό μου για να διεκδικήσω πίσω χρήματα, ναι, τα οποία παράνομα μου, μου επιβλήθηκαν. Όσον, μάλιστα, αφορά το φορέα που χρηματοδότησε,
θα εργαστεί για λογαριασμό του κράτους. Ναι, μια στιγμή, κύριε Πουρό, εγώ για παράδειγμα, όταν ή κάποιος άλλος όταν έχει πάρει ένα τέτοιο δάνειο, η διαδικασία δεν έγινε μέσω του χρήματος του Ειδικού Ιδρύματος, έγινε μέσω του φορέα. Δηλαδή, εγώ αποτάθηκα πρώτα στο φορέα και μέσω του φορέα πήρα αυτό το δάνειο. Όχι. Από το 2012 έχουν σταματήσει οι εγγυήσεις των εργαστικών δανείων, είναι μόνο επιχορήγηση του επιτοκίου. Εδώ μιλάμε για το 6-9. Ναι, αλλά μιλάμε για το 6-9. Το 6-9 τα δάνεια τα οποία έχουμε δώσει, τα έχουμε ελέγξει και δεν έχουν. Α, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Μάλιστα. Αφορά και δάνεια που έγιναν για φοιτητικούς σκοπούς. Μέχρι στιγμής, από ό,τι ανέφερε ο Οικονομικός Επίτροπος, μπορεί να υπάρχουν και επαγγελματικά και φοιτητικά κατηγοριών. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν και δάνεια άλλων κατηγοριών. Γι' αυτό θα τα ψάξουμε όλα. Ό,τι δάνεια γίναν μεταξύ 6 και 9, μάλιστα, θα το ψάξουμε ένα-ένα. Καλό είναι να το ψάξουν και ήδη δανειολήπτες. Ναι. Θα τους ειδοποιήσουμε. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πουρό.